Για να κάνω και τη γέφυρα με την επόμενη ερώτηση, κυρία Υπουργέ, να σας πω ότι αυτά τα προβλήματα των αναπληρωτών που πριν λίγο περιέγραψα, τα περιγράφει και μία εφημερίδα που δεν τη λες ότι διάκειται φιλικά απέναντι στο ΚΚΕ. Μέχρι στη χθεσινή της έκδοση, η ίδια η Καθημερινή, που μιλάει για μαραθώνιο στα τυφλά για τους αναπληρωτές και λέει για έναν αναπληρωτή που συμπλήρωσε την ηλεκτρονική κάρτα προτίμησης σε ένα σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων την ώρα που πήγαινε για να αναλάβει υπηρεσία. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι επαναλάμβανε συνεχώς ότι τα σχολεία θα ξεκινήσουν χωρίς κενά. Δεν θα υπάρχουν κενά και όλα θα πάνε καλά. Ήρθε όμως η πρόσληψη, ο αριθμός μάλλον, των προσλήψεων της πρώτης φάσης των αναπληρωτών, 28.000 και κάτι που είπαμε, και επιβεβαίωσε, όχι μόνο μάλλον επιβεβαίωσε τις ανησυχίες που είχαμε, αλλά τις ξεπέρασε κατά πολύ. Δείτε, σας είπα και πριν, με βάση τα στοιχεία των ίδιων των διευθύνσεων εκπαίδευσης από όλη τη χώρα, τα καταγεγραμμένα κενά στα σχολεία, εσείς, το δικό σας Υπουργείο, τα έδωσε στις 47.000. Στην 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν ανακοινώνονται οι προσλήψεις και ανακοινώνονται όχι οι προσλήψεις 47.000 εκπαιδευτικών, άντε να σας πω εγώ 40.000. Ανακοινώνονται οι προσλήψεις 28.000 εκπαιδευτικών. Άρα σχεδόν 20.000 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία μένουν ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι? Με ό,τι βεβαίως αυτό σημαίνει για το σχολικό πρόγραμμα, γιατί θέλω να μου πείτε αν υπάρχει σήμερα, 3 μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, αν υπάρχει έστω και ένα σχολείο που να έχει, που να λειτουργεί με βάση το κανονικό του πρόγραμμα. Δεν υπάρχει ούτε ένα, γιατί όλα έχουν κενά και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Φέτος μάλιστα το κυβερνητικό μαχαίρι στις προσλήψεις αποδείχτηκε τόσο πολύ κοφτερό που σε αυτήν την πρώτη φάση των προσλήψεων οι προσλαμβανόμενοι συμβασιούχοι ήταν κατά 3.500 λιγότεροι από πέρυσι. Και να πει κανείς, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτά τα 47.000 κενά λέγαν όλη την αλήθεια για την κάλυψη των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των μαθητών στο σήμερα? Όχι βέβαια. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα 47.000 κενά είναι αποτέλεσμα όλων των αντιεκπαιδευτικών επιλογών των κυβερνήσεων, με συγχωνεύσεις, με υπεράριθμα τμήματα, με την κατάργηση του υπεύθυνου του ολοήμερου, με τις διπλές και τριπλές αναθέσεις για τους καθηγητές και ένα σωρό άλλα. Όμως ούτε ακόμα και αυτά τα εκπαιδευτικά κενά που εσείς καταγράφετε ως Υπουργείο, ούτε αυτά δεν καλύψατε από την πρώτη μέρα του σχολείου, όπως και θα έπρεπε. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι θα κάνετε ως κυβέρνηση ώστε άμεσα, εγώ θα έλεγα χθες, να προσληφθεί όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό χωρίς καμία καθυστέρηση για να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν σήμερα και είναι χιλιάδες στα σχολεία της χώρας. Και βεβαίως τι θα κάνετε, δεν θα σταματήσουμε να λέμε αυτό το αίτημα, γιατί ξέρετε το έχουν ανάγκη όχι μόνο η εκπαίδευση αλλά και η ίδια η εκπαίδευση, να μονιμοποιηθούν επιτέλους όλοι αυτοί οι αναπληρωτές και να καλυφθούν όλα τα κενά με μόνιμους διορισμούς. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά, μιλώντας για κενά, τι ορίζουμε ως κενό? Γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι σε όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία αλλά και στη συζήτηση που υπάρχει μέσα και γύρω από την εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει πλέον μια σύγχυση του τι είναι κενά. Στη δική μου την κατανόηση και εκφράζοντάς το, με συγχωρείτε, πολύ απλοϊκά, κενό είναι η περίπτωση στην οποία ένας μαθητής δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα στο σχολείο. Σωστά? Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αν εσείς ονομάζετε 47.000 κενά την απόκληση μεταξύ όλων των θέσεων που έχουν ζητηθεί από τις περιφερειακές διευθύνσεις ή τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και των θέσεων που κατανεμήθηκαν στην πρώτη φάση της κατανομής εκπαιδευτικών στα σχολεία, εκεί πέρα θα διαφωνήσουμε. Θα διαφωνήσουμε διότι και από πλευράς εκπαιδευτικών όσο και από πλευράς μαθητών είναι μια δυναμική διαδικασία την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στην αρχή της πρώτης φάσης. Και ως εκπαιδευτικός το γνωρίζετε σίγουρα καλύτερα από όσο έχω προλάβει να το μάθω εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ξεκινάμε την πρώτη φάση και με εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι λιγότεροι από αυτούς τους οποίους έχουμε επιλέξει. Γιατί δεν ανέλαβαν το πόστο τους, δεν ανέλαβαν το καθήκον τους. Γιατί για κάποια ασθένεια ή για εγκυμοσύνη και πάλι δεν ανέλαβαν. Γιατί ενώ ορίστηκαν εκεί από εμάς, γιατί αυτό είχαν δηλώσει ως χώρο
γεωγραφικό προτίμησής τους, δεν ανέλαβαν γιατί συνυπηρετούν μαζί με τον ή την σύζυγό τους. Γιατί όμως επίσης, γιατί και οι μαθητές έχουν δυναμικές προτιμήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Με την έναρξη των σχολείων, αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι μαθητές να δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής τους, έτσι ώστε και εμείς να ξέρουμε ποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να πάνε σε ποιο σχολείο και κάθε σχολείο, κάθε σχολική μονάδα τι ανάγκες έχει. Άρα γνωρίζετε καλά ότι από την πρώτη φάση δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των παιδιών. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Τώρα, αυτό που θέλουμε είναι σε όλη την χώρα να έχουμε όλες τις ειδικότητες. Πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ειδικής αγωγής. Και εκεί που γνωρίζετε ότι, και εκεί όντως εμείς βρίσκουμε μια δυσκολία, που σε εξειδικευμένα, αλλά πάρα πολύ αναγκαία για εμάς μαθήματα, ιδιαίτερα μουσικής και καλλιτεχνικών, εκεί πέρα όντως υπάρχει ένα πρόβλημα εξεύρεσης, και ανθρώπων, αλλά και κατανομής αυτών. Κάνουμε την άσκηση αυτή τη στιγμή και αυτό που θέλουμε είναι η απόκληση μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης χρονικά να είναι όσο πιο σύντομη γίνεται. Ευχαριστώ. Και αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Αναρωτηθήκατε, κυρία Υπουργέ, τι είναι τα κενά. Κενό είναι, κενό εκπαιδευτικό είναι σήμερα που σας μιλάμε, τώρα που σας μιλάμε, Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Περιστερίου, η τέταρτη τάξη αυτού του σχολείου να μην έχει δάσκαλο. Γιατί δεν έχει δάσκαλο? Αυτό τους ανακοινώθηκε προχθές. Αυτό είναι κενό. Κενό είναι χιλιάδες παιδιά που χρειάζονται την παράλληλη στήριξη να τη μοιράζονται με άλλα 2-3 παιδιά στο ίδιο σχολείο και αυτός ο δάσκαλος να πηγαίνει και σε άλλα σχολεία. Να τον βάζετε μάλλον να πηγαίνει. Κενό είναι, όπως εσείς ομολογήσατε, να μην υπάρχουν δάσκαλοι μουσικής, εικαστικών, φυσικής αγωγής. Δεν είναι αλήθεια μαθήματα κανονικά που έχουν την ίδια αξία, για να μην πω μεγαλύτερη, από τα υπόλοιπα. Αυτά είναι τα κενά, κυρία Υπουργέ, και ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, αν συνυπολογίσουμε ότι αυτά τα κενά, ξέρετε, αφορούσαν στην προηγούμενη φάση της καταγραφής, γιατί όντως, εμείς θα το δεχτούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει, πάντα θα υπάρχει μία απόκληση ανάμεσα σε αυτό που καταγράφεται στα τέλη του Ιούνιου με αυτό που τελικά η ίδια η ζωή φανερώνει στις αρχές του Σεπτέμβρη, γιατί το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός με τη δική του δυναμική. Όμως αυτή η απόκληση αρκεί να είναι μικρή, να μην είναι χαώδης, όπως είπαμε, χιλιάδων κενών. Αν συνυπολογίσαμε ότι οι διορισμοί του καλοκαιριού, δεν το είπατε, σας προλαβαίνω, γιατί μάλλον θα το πείτε στη δευτερολογία σας, αυτοί οι διορισμοί, θα το πείτε, αλλά σας προλαβαίνω, αυτοί οι διορισμοί, ξέρετε, δεν φτάνουν να αναπληρώσουν ούτε τις συνταξιδοτήσεις των εκπαιδευτικών που έγιναν φέτος. Κατανοούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή και υποστηρίζουμε, και νομίζω ότι το λέει και η λογική, ότι στα σχολεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικά κενά. Αυτό λένε τα μαθηματικά. Αν τώρα πάμε να υπολογίσουμε αυτά τα κενά με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι με αυτές τις αντιεκπαιδευτικές αλχημίες που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και οι δικές σας βέβαια, με τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις, τις διπλές αναθέσεις και ούτω καθεξής, τότε δεν θα έφτανε η μονιμοποίηση και όλων των αναπληρωτών που υπάρχουν στα σχολεία κάθε χρονιά, θα χρειαζόταν και άλλοι, εάν μετρούσαμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και όχι με αυτά τα 25 και 30 τμήματα. Όμως, κυρία Υπουργέ, θα σας το ξαναπούμε, είναι απαράδεκτο πραγματικά και έχετε ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, το 1/3 των εκπαιδευτικών σε όλη την εκπαίδευση να εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις ως συμβασιούχοι αναπληρωτές. Και αυτό είναι κακό όχι μόνο για αυτούς και για το τι σημαίνει για αυτούς, αλλά και για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ξέρετε, δεν είναι και πάρα πολύ καλό κάθε χρόνο τα παιδιά να αλλάζουν δασκάλους. Μάλιστα, αυτό γίνεται εγκληματικό όταν πρόκειται για παιδιά με αναπηρίες. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα, κυρία Υπουργέ, να ξεκινούν τη φετινή σχολική χρονιά, όπως και τις υπόλοιπες βέβαια, με 3 και 4. Έτσι λειτουργούν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Όσοι έχουν παιδιά το ξέρουν. Χιλιάδες μαθητές που χρειάζονται την παράλληλη στήριξη να μένουν ξεκρέμαστα, γυρνώντας σε εποχές εκπαιδευτικού μεσαίωνα, θα τολμούσα να πω. Και την ίδια ώρα το δικό σας Υπουργείο να εξαφανίζει τα κενά,
επειδή και να τα μειώνει, επειδή πολύ απλά δεν σας φτάνει, δεν φτάνει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να καλύψει τη μισθοδοσία 9 μηνών και επειδή δεν θέλετε να δώσετε χρήματα, όπως δίνετε αλλού, όπως είπα, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Ολοκληρώνεται, κύριε συνάδελφε. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι όταν βάζετε έναν εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης, και κλείνω, κύριε Υπουργέ, να ασχολείται όχι με ένα παιδί και με τη συγκεκριμένη γνωμάτευση η οποία στάλθηκε για αυτό το παιδί, αλλά με άλλα 2 ή 3 παιδιά, και όταν το βάζετε να πηγαίνει και σε άλλα γειτονικά όμορα σχολεία. Αλήθεια, αυτές είναι οι περιβόητες τομές για τις οποίες μας μιλάτε συνεχώς? Αυτή είναι η περίφημη αναβάθμιση του σχολείου? Και τέλος πάντων, με αυτό το καλάθι του μαθητή, με αυτή τη γελιότητα, ας μου επιτραπεί, με το καλάθι του μαθητή, τι θέλετε να πείτε μήπως? Ότι αυτή είναι η βοήθεια που θα δώσετε στην ελληνική οικογένεια μπροστά στα έξοδα μιας ακόμα σχολικής χρονιάς που ξεκινάει? Σας ευχαριστώ. Αναφέρατε, κύριε Δελή, και μετά θα ήθελα και όλες να μου δώσετε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Αναφέρατε το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, και αν δεν κάνω λάθος, στην τέταρτη τάξη. Στην τέταρτη τάξη, λέτε, δεν υπάρχει σήμερα δασκάλα ή δάσκαλος, εκπαιδευτικός τέλος πάντων. Αυτό γνωρίζετε και πάλι καλύτερα από μένα, ότι στον μεγαλύτερο βαθμό του είναι κάτι το οποίο το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη σταθερότητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Για ποιο λόγο δεν έχουμε δασκάλα στην Τετάρτη Δημοτικού, του Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου? Δεν έχω. Όχι, και εγώ απαντώ υποθετικά, καθότι δεν γνωρίζω και το συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν έχουμε, διότι τελευταία στιγμή κάποια δασκάλα η οποία ήταν να αναλάβει, είχε δηλώσει, δεν ανέλαβε. Και αυτό δεν θα αναλάβει άλλος, αλλά προσέξτε, μου δίνετε το παράδειγμα του Περιστερίου. Στο παράδειγμα του Περιστερίου, τελευταία στιγμή, τελευταία ημέρα, μπορεί και η πρώτη ημέρα της έναρξης σχολικής χρονιάς, η δασκάλα να μην ανέλαβε. Στο Περιστέρι. Όμως δεν κάνουμε διάλογο, έτσι? Υπάρχουν κάποιοι που ξέρετε πολύ παρακαλώ καλύτερα από εμένα. Είστε πολύ εμπειρότερος από εμένα κοινοβουλευτικά σίγουρα και εκπαιδευτικά πάλι σίγουρα. Έχουμε ένα κενό. Γιατί? Συνήθως γιατί ειδικά στα αστικά κέντρα, γιατί ο εκπαιδευτικός για τον οποίο η θέση αυτή έχει καταναμηθεί δεν πάει να αναλάβει. Όταν αυτό το πράγμα είναι στο νησί, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί όταν και κάνουν οι περιφερειακοί διευθυντές πάρα πολύ μεγάλη, και οι διευθυντές εκπαίδευσης κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί κάποιος. Βρίσκεται κάποιος. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος καλείται να πάει στο Περιστέρι στην περίπτωση αυτή, αλλά μπορεί να κληθεί να πάει στην Ηρακλιά σε μια άλλη περίπτωση, δεν μπορεί να αφήσει την οικογένειά του σε μια μέρα και να οργανώσει την μεταφορά του από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη στην Ηρακλιά. Οπότε εκεί πέρα δεν είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες δεν μπορεί το κράτος να προβλέψει. Ποια είναι μια άλλη περίπτωση για ποιον λόγο μπορεί να μην έχουμε δασκάλα στο σχολείο του Περιστερίου? Γιατί η τάξη μπορεί να είχε, το τμήμα μάλλον μπορεί να είχε 25 παιδιά. Τελευταία στιγμή να έγινε κάποια συνεννόηση με τον διευθυντή, τα 25 να έγιναν 26. Να πρέπει το τμήμα ως 26 παιδιά να σπάσει στα 2, να γίνουν δηλαδή 2 13άρια τμήματα, και να μην υπάρχει και να μην έχει προβλεφθεί ακόμα δάσκαλος για το δεύτερο 13άρι τμήμα, καθότι η τελευταία εξέλιξη ήταν η μετατροπή του τμήματος από 25 σε 26. Τώρα, περιβόητες τομές λέτε. Το μη είναι, κύριε Δελή, το ότι έγιναν τόσες προσλήψεις για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Και εγώ, ως άνθρωπος ο οποίος έχω περάσει την τελευταία τετραετία προσπαθώντας να ανακουφίσω κατά δύναμη, δεν τα κατάφερα όλα, τα κομμάτια της αναπηρίας, καταλαβαίνω ότι η συνέπεια και η συνέχεια σε έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής να είναι στο ίδιο σχολείο είναι πραγματική τομή. Όπως το μη είναι και οι συγχωνεύσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα να δουλέψω στο γραφείο μου για την συγχώνευση, που δεν ήταν καν συγχώνευση, της εξής περίπτωσης. Σχολείο, μία σχολική μονάδα στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία είχε 3 σχολεία σε 3 διαφορετικά χωριά. Η πρώτη, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν στο ένα χωριό, η Τετάρτη μόνη της, που εκπαιδευτικά αυτό πώς το είχε σκεφτεί κάποιος, ήταν σε ένα άλλο χωριό, η Πέμπτη και η Έκτη ήταν σε ένα τρίτο χωριό. Αυτό, η μεταφορά δηλαδή της Τετάρτης Δημοτικού μαζί με την Πέμπτη και την Έκτη, έτσι ώστε τα παιδιά να μην είναι μόνα τους και εκπαιδευτικά απομονωμένα σε ένα χωριό, είναι κάτι το οποίο είναι τομή. Γιατί δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί πέρα, που θεωρεί ότι κρατά ένα χωριό ανοιχτό επειδή έχει ένα σχολείο. Εξυπηρετεί το συμφέρον και την ανάπτυξη των ίδιων των παιδιών, που μπορούν εκπαιδευτικά να
μην είναι ζημιωμένα όπως πριν και να είναι μαζί με συμμαθητές τους, τα αδέλφια τους ή και τους φίλους τους σε άλλες ηλικίες. Ευχαριστώ πολύ.